Θέατρο Λίχνος στην παράσταση Όλα για την Ελίζα. Για πάμε να δούμε επιτέλους τι γίνεται με αυτή την Ελίζα. Όλη η αγορά ξέρει ότι είμαστε χρεωμένοι μέχρι το λαιμό. Και γιατί δεν παίζουμε ένα τζόκερ. Μια τυχερή την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε 11 εκατομμύρια ευρώ. Η τυχερή την έκανε την τύχη της, Άκη, εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ λέω να αρχίσω να ψάχνω για δουλειά. Εσύ πριν ψάξεις για δουλειά να ξαναδώσεις την ανακοίνωση για την οντισόν. Τι του λες τώρα. Κοίμα να καταλαβαίνεις τι λέμε τόση ώρα. Δεν υπάρχουν χρήματα και έτσι όπως πάμε δεν θα υπάρχει το θέατρο. Μην απελπίζεσαι, κάτι θα γίνει. Βρισκόμαστε εδώ επί σκηνής με την Δημητροπούλου Τζίνα, που είναι και η πρωταγωνίστρια της παράστασης, στο Όλα για την Ελίζα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Θέατρο Λίχνος. Καλώς σας βρήκαμε. Θέλω να μας πείτε λίγα πράγματα για το ρόλο που υποδίεστε σε αυτή την παράσταση. Η Ελπινίκη είναι ένα χαριτωμένο πλάσμα, κατά βάση λαϊκό, ακαλλιέργητο, που από μεγάλη εύνοια της τύχης, κερδίζοντας τον Τζόκερ, παίρνει τα χρήματα και πάει σε ένα θέατρο για να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής της. Να γίνει ηθοποιός, αλλά περισσότερο να παίξει ένα ρόλο, ο οποίος είναι όνειρο ζωής για εκείνη. Έχω αυτό που θέλετε! Ενδιαφέρον αυτό, αλλά πως είστε τόσο σίγουροι ότι ξέρετε τι είναι αυτό που θέλετε. Άντε καλέ, όλοι το ξέρουν. Προστάτε λέει τους Μιχαλούς. Είσαστε στο χείλος της Αναβής. Γι' αυτό λεφτά θέλετε. Κι εγώ έχω πολλά. Είμαι η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Πέταξε έξω την τρελή. Φτάσου εκεί μόνο. Θα βρει πάρα πολλά εμπόδια. Γιατί εκτός από όλα τα εμπόδια που έχει συναντήσει στη ζωή της, να την αμφισβητούν, να της λένε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, ότι δεν της το επιτρέπει η ηλικία της, εκεί βρίσκει κι άλλα εμπόδια, μεγαλύτερα. Θέλετε να κάνουμε κάποια παράσταση? Φυσικά. Ωραία μου κυρία. Γιατί όχι την ωραία του πέρα. Βρίσκει το σκηνοθέτη της παράστασης, ο οποίος είναι πολύ πνευματώδης και πολύ κουλτουριάρης και που τα έργα που ανεβάζει δεν έχουν καμία σχέση με τα όνειρα τα δικά της. Αλλά βρίσκει και έναν επιχειρηματία του θεάτρου, ο οποίος αυτός είναι μάλλον πιο σύμφωνος, γιατί αυτός χρειάζεται οπωσδήποτε να σώσει το θέατρό του. Λέω να δεχτούμε την πρόταση αυτής της Τζαμιτζαλή, Αν είναι ποτέ δυνατόν, να σκηνοθετήσω εγώ αυτό το ζώο. Γιατί όχι, ρε Κίμωνα! Γιατί θέλω να ξεφτυλιστώ! Και με αυτή σου λέω, δεν το γλιτώνω! Παιδάκι μου, υπάρχει τρόπος να προστατευτείς. Άκου τι θα κάνουμε. Θα την εκπαιδεύσουμε κρυφά, δεν θα το πούμε σε κανένα. Δεν το συζητάω καν! Ρε Κίμωνα, θα χάσουμε το θέατρο! Έτσι η Ελπινίκη ξεκινάει ένα ταξίδι να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Ο Καβάφης είναι ο σημαντικότερος των Ελλήνων ποιητών. Καλύτερος από το Φίβο! Φτάνει μέχρι την Ιθάκη της, γιατί για ένα τέτοιο ταξίδι πρόκειται. Εκεί όμως καταλαβαίνει ότι μεγαλύτερη αξία έχει το ταξίδι που έκανε μέχρι εκεί παρά η ίδια η Ιθάκη. Λοιπόν! Βαφτίζεται η δούλη του Θεού Έλλη Δημητρίου. Όχι Δημητρίου, θα με μπερδεύω με την Άντζελα. Βίρονα. Μη συγκρίνεις τα σύγκριτα. Εσύ ήσουν άνθρωπος της τέχνης, είχες τελειώσει μια σχολή, ήξερες τι είναι θέατρο. Η Έλλη δεν ξέρει. Η Έλλη μπορεί να μην ξέρει τι είναι το θέατρο, αλλά το αισθάνεται. Και καμιά φορά η αίσθηση είναι πιο δυνατή από τη γνώση. Λοιπόν, παιδιά, επειδή θέλω κι εγώ να έχω κάποιες γνώσεις πάνω στην παράσταση, θα σας διακόψω και θα ξεκινήσω με τον Ιορδάνη. Θέλω να μου πει λίγα λόγια για το ρόλο του. Ο Σάγκες, λοιπόν, είναι ένας μακιγέρ. Καταλαβαίνεις τώρα. Ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στον θεατράρχη και στο σκηνοθέτη. Είναι αυτός που φέρεται πιο, ας πούμε, ανθρώπινα στην τη χάρπαστη μανικιουρίστρια, η οποία προσπαθεί να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, σε αντίθεση με τον σκηνοθέτη, ο οποίος τον ενδιαφέρει η τέχνη και το έργο, και τον ιδιοκτήτη του θεάτρου που τον ενδιαφέρουν τα χρήματα. Νομίζω πως πρέπει να τις βρούμε ένα δάσκαλο. Τι να μας κάνει ο δάσκαλος. Εδώ χρειάζεται όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα. Και λίγο σου λέω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε κάποιες γενικότερες γνώσεις και βλέπουμε. Αυτή δουλειά θα την αναλάβεις εσύ. Τι να κάνω το δάσκαλο. Πέντε βασικά πράγματα περί τέχνης. Κυρία Μάκη, μας θέλω να μου πείτε λίγα πράγματα για το ρόλο που υποδίεστε σε αυτή την παράσταση. Ο Βίρονας, έτσι λέγεται ο ήρωας, είναι ο θεατρώνης κατά κάποιο τρόπο, αλλά ενός θεάτρου όπως είναι αυτό, μικρό. Που προσπαθεί να ανεβάζει παραστάσεις με ποιότητα. Είναι και αυτός συναισθηματικός, είναι ένας άνθρωπος του θεάτρου. Σε κάποια στιγμή ερωτεύεται και την κυρία Τζαμτζαλή. Τρώει την ανάλογη χιλόπιτα, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεπερνάει. Σου αρέσει η Τζαμτζαλή? Το ξέρω. Τον μπας και το παραδέχεσαι, βρούτε. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για το ρόλο που υποδίεσαι σε αυτή την παράσταση.
Έχω ένα διπλό ρόλο στην παράσταση. Καλός ή κακός, είμαι ο σκηνοθέτης της παράστασης και υποδίδομαι τον σκηνοθέτη της παράστασης. Μιας παράστασης που προσπαθεί να ανέβει έναν κουλτουριάρη σκηνοθέτη, βαθιά γνώση του θεάτρου, με πολλά όμως ψυχικά προβλήματα, χάνοντας και την κοινωνική συμπεριφορά του. Καλέ, ποια Νόρα και ποιο Γίψεν! Εγώ την Ελίζα Ντούλιτλισεν! Να σας συντηλήξουμε ή θα τη φάτε εδώ! Ο Κίμωνας είναι ένας δίστροπος, κοινικός άνθρωπος, που έχει χάσει όλη την κοινωνική συμπεριφορά του και τον συναισθηματικό του κόσμο. Σαν άλλος Χίγκινς τα ξέρει όλα! Και κρατάει τον εαυτό του τοποθετημένο μέσα σε ένα βάθρο! Να μην τον αγγίζουν τα ανθρώπινα συναισθήματα! Δεν ξέρετε τι λέτε! Και μέσα από την διαδικασία αυτή και την επαφή με την Κούλα Τζαμτζαλή, ουσιαστικά βρίσκει την ανθρωπιά του. Γιατί μου το δίνετε? Γιατί όπως λέει και ο Βίρονας, οι άνθρωποι χρειάζονται την επιβράβευση. Να πούμε ποιες μέρες βρίσκεστε εδώ στο θέατρο Λίθιος. Παίζουμε Σάββατο, Κυριακή, 6 ώρα. Μέχρι πότε? Μέχρι Κυριακή τον Βαΐο. Με προκαλείτε και πρέπει να σας απαντήσω. Γι' αυτό ακριβώς σας προκαλώ. Τι λες, θα τα καταφέρει? Εσύ όμως τώρα μπορείς να το κάνεις. Τώρα ξέρεις.